Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Πέμπτη σήμερα 24 Μαΐου και είναι ειδήσεις από το Ίπολίτης. Με ρυθμούς της τελευταίας στιγμής που θυμίζουν έντονα τα έργα των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας, ξεκίνησαν οι εργασίες για τον εξορεσμό του βοτανικού κήπου Αιγαίου. Η εγκατάλειψη και η αδιαφορία των τοπικών αρχών για ένα χώρο που κόστησε 1,3 εκατομμύρια ευρώ και θα μπορούσε να αποτελέσει πόλο έλξης τουριστών από την Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρώπη, έκαναν τις εγκαταστάσεις να θυμίζουν ερείπιο και σήμερα, 4 μέρες πριν από την έναρξη των εργασιών του 6ου Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Βοτανικών Κήπων, που θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 28 Μαΐου και 2 Ιουνίου στο νησί μας, δύο υπάλληλοι προσπαθούν να μεταμορφώσουν την εγκατάλειψη σε βοτανικό κήπο. Βρισκόμαστε στο βοτανικό κήπο Αιγαίου, εδώ όπου σε λίγες ημέρες από τώρα θα βρεθούν βοτανολόγοι και ειδικοί από αντίστοιχους βοτανικούς κήπους στην Ελλάδα και στην Ευρώπη σε μια συνάντηση με παγκόσμια εμβέλεια. Σε αυτό το χώρο, στο βοτανικό κήπο Αιγαίου εδώ στα Νένιτα, εννοείται πως θα πρέπει να δείξουμε ό,τι καλύτερο υπάρχει στο νησί μας από πλευράς βοτανολογίας και των ειδών της τοπικής χλωρίδας. Ωστόσο, είναι δεδομένο ότι οι επισκέπτες και όσοι βρεθούν δεν θα δουν αυτό μάλλον που περιμένουν. Λίγες μέρες μόνο πριν ξεκινήσει αυτή η μεγάλη παγκόσμια συνάντηση, για την οποία πρέπει να πούμε ότι έχουν ξεκινήσει διαδικασίες εδώ και περίπου 2 χρόνια και θα δαπανηθούν και αρκετά χρήματα για τη φιλοξενία των προσκεκλημένων βοτανολόγων, καθηγητών πανεπιστημίων και των υπολείπων. Λίγες μέρες λοιπόν πριν ξεκινήσει αυτή η συνάντηση, ο χώρος, όπως βλέπετε, δεν είναι όχι μόνο προετοιμασμένος για την συγκεκριμένη διαδικασία, δεν είναι ούτε καν φροντισμένος και η απορία είναι εύλογη για το αν θα καταφέρουν μέχρι τελευταία στιγμή να έχουν αποκαταστήσει την περιοχή και να έχουν διαμορφώσει ένα περιβάλλον, τουλάχιστον κατάλληλο για να υποδεχθεί κόσμο από όλο τον κόσμο. Αν δείτε γύρω μας, είναι δείγμα του πώς είναι η κατάσταση σήμερα. Βέβαια, έχει μεσολαβήσει ο χειμώνας, έχουν μεσολαβήσει βροχές και διάφορα άλλα. Εν τούτης, φαίνεται ότι ακόμα η υπηρεσία καθαριότητας εδώ, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, ο Δήμος Χίου, δεν έχει βάλει ακόμα το χέρι του. Εννοείται πως αυτό το σημείο είχε σχεδιαστεί για να μπει νερό και προφανώς να δημιουργεί μια κατεφημισμόν λίμνη. Αυτό που υπάρχει σήμερα φυσικά δεν έχει καμία σχέση με αυτό για το οποίο προορίζονταν. Δείγμα του ότι συνολικά το έργο του Βοτανικού Αιγαίου εδώ στα Νένιτα όχι μόνο δεν διατηρήθηκε, όχι μόνο δεν αναβαθμίστηκε, αλλά με πρόχειρο τρόπο και όπως οι δουλειές προσπαθούν να δείξουν οι αρμόδιοι ότι και εδώ έπεσαν λεφτά. Και δεν έπεσαν λίγα λεφτά, αν λογιστεί κανείς ότι η υπόθεση αυτή του Βοτανικού Κήπου Αιγαίου κόστησε περίπου 1.200.000 ευρώ μέσα από ευρωπαϊκά προγράμματα, χωρίς να υπολογίζουμε σε αυτά και κάποιες επιμέρους εργασίες που γίνονται κάθε χρόνο. Επάνω, ακριβώς στο χώρο υποδοχής, τον οποίο θα δούμε στη συνέχεια, επισκευάζεται η πέργολα η οποία έχει σπάσει και δεν έχει σπάσει μόνο από τα φυσικά φαινόμενα, έχει σπάσει και από την αχρηστία της περιοχής και του χώρου. Λίγα σχολεία ήταν αυτά που επισκέφθηκαν το Βοτανικό Κήπο και τέλος πάντων είχαν μια επαφή με το χώρο, ενώ φυσικά την ίδια ώρα δεν υπάρχει ούτε υπάλληλος εδώ για να υποδεχθεί κάποιον επισκέπτη που θα έρθει στο νησί και θα επιλέξει να επισκεφθεί το Βοτανικό Κήπο, ούτε κανείς για να του παραχωρήσει πληροφοριακό υλικό και γενικά η κατάσταση είναι μάλλον δραματική. Όπως μπορείτε να δείτε μέσα από το φακό του πολίτη, η χλωρίδα της περιοχής εννοείται πως πρέπει να είναι κατηγοριοποιημένη και ανατακτά χρονικά διαστήματα υπάρχουν συγκεκριμένες πινακίδες που υποδηλώνουν τη σήμανση. Είναι σήμανση για το τι φυτό βρίσκεται στο συγκεκριμένο σημείο. Έτσι όπως είναι τα πράγματα αυτή τη στιγμή στο Βοτανικό Κήπο, κανείς δεν μπορεί να καταλάβει ποιο είναι το φυτό που πραγματικά επιθυμούμε να δείξουμε σε σχέση με τα φυτά που έχουν βγει γύρω-γύρω στην περιοχή λόγω του εδάφους. Δηλαδή παπαρούνες, ραδίκια, από κάτω ένα φυτό το οποίο μάλλον γι' αυτό γίνεται η παρουσίαση. Ενώ πιο κάτω μπορείτε να διακρίνετε κάποιες πρότυπες εργασίες που γίνονται για την αποκατάσταση του χώρου εν ώψη, όπως είπαμε, του Παγκόσμιου Συνεδρίου και της Παγκόσμιας Συνάντησης που θα γίνει στο Βοτανικό Κήπο. Μπορεί να αρκούν, μπορεί να μην αρκούν. Σημασία έχει αυτοί οι οποίοι θα έρθουν να δουν ότι πραγματικά εδώ έχει γίνει δουλειά. Σε γενικές γραμμές πάντως έχουμε την εντύπωση ότι ο ενθουσιασμός θα εκλείψει. Αν και εργάτες είδατε κι εσείς ότι καθαρίζουν τις τελευταίες ημέρες, σίγουρα αυτό που θα προδώσει τη δική μας αδιαφορία, την αδιαφορία ετών, θα είναι ακριβώς αυτό εδώ το θερμοκήπιο,
που προφανώς από τη μέρα που έγινε, που κατασκευάστηκε σε συνάρτηση με τα έργα που έχουν γίνει εδώ στο Βοτανικό Κήπο, δεν λειτουργήσε και όχι μόνο δεν λειτουργήσε, καταστράφηκε και ολοσχερός, όπως μπορείτε να δείτε. Αυτό λοιπόν θα το δείξουμε στους επισκέπτες του νησιού τις επόμενες ημέρες, στην παγκόσμια αυτή συνάντηση των βοτανολόγων, ως δείγμα της δικής μας αδιαφορίας και της αδιαφορίας που υπήρξε όλα αυτά τα χρόνια γενικά για τη λειτουργία του Βοτανικού Κήπου, που ένα θα έπρεπε να παίζει ένα πρωτεύοντα ρόλο στον τοπικό τουρισμό, θα μπορούσε να αποτελέσει ένα πόλο έλξης για τους φυσιοδίφες και τους κάθε είδους ασχολούμενους με τη βοτανολογία και γενικά με τη χλωρίδα των τόπων. Εν τούτης, όπως βλέπετε και εσείς, η αποκάλυψη είναι απογοητευτική. Στην ίδια κατάσταση, όπως είναι το θερμοκήπιο, είναι και όλη η δυτική πλευρά του Βοτανικού Κήπου, η οποία και δεν έχει κάτι να επιδείξει και δεν παρουσιάζει προφανώς κανένα ενδιαφέρον. Καλό θα είναι λοιπόν, και είναι και σύσταση προς τους διοργανωτές αλλά και το Δημοχείο, από εδώ να μην τους φέρουν τους επισκέπτες. Ας πάνε από την άλλη πλευρά, που τουλάχιστον τα έχουν καθαρίσει όπως φαίνεται τις τελευταίες μέρες. Τυπική και συνάμα ουσιαστική είναι η διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη από την Περιφερειακή Ενότητα Χίου για την αναλυτική καταγραφή των ακινήτων που της ανήκουν. Στις Παρτούντα, στις 31 του Μάη, συγκαλείται η νέα ιερατική σύναξη από τον Μητροπολίτη Μάρκο σε ένδειξη ισχυρού συμβολισμού εκ μέρους του ότι η παρουσία της Χιακής Εκκλησίας οφείλει να είναι έντονη σε όλη τη γεωγραφική έκταση του νομού. Μια μέρα νωρίτερα θα συγκληθεί εκτάκτως στην ενοριακή αίθουσα του Αγίου Γεωργίου Βροντάδου η Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Κληρικών Χίου, έπειτα από αίτημα που έχουν υποβάλει 10 μέλη του. 50.000 ευρώ απαιτεί ως αποζημίωση για ηθική βλάβη ο Στέλιος Βίος στην αγωγή που κατέθεσε κατά του τέως διοικητή του Σκυλίτσιου, Λευτέρη Παπαϊωάννου, γιατί ο τελευταίος σε δηλώσεις του καυτηρίαζε την καθυστέρηση που παρατηρείται στο έργο της νέας πτέρυγας του νοσοκομείου. Μια και μόνη σημαία στην ιδιωτική παραλία του Όρμου Λό δόθηκε στη Χίο την ώρα που σε όλη την Ελλάδα απονεμήθηκαν 394 γαλάζιες σημαίες. Προβλήματα, διαφωνίες και προστριβές δημιουργούνται μεταξύ των κατοίκων του καταράχτη και επαγγελματιών της περιοχής από την έλλειψη σωστού σχεδιασμού της χρήσης των χώρων της παραλιακής ζώνης. Τα προβλήματα ξεκίνησαν όταν η ταβέρνα Σιταράς, μετά από αίτημα που υπέβαλε στο λιμενικό ταμείο, τοποθέτησε τραπεζοκαθίσματα και σε μια κοινόχρηστη πλατεία επί της παραλίας, την οποία χρησιμοποιούσαν κυρίως τα παιδιά τις απογευματινές και τις βραδινές ώρες, αφού ήταν ο μόνος ακάλυπτος και ασφαλής χώρος. Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας η τροποποίηση του προγράμματος διεξαγωγής των επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων και των εξετάσεων των ειδικών μαθημάτων λόγω των εκλογών της 17ης του Ιούνιου. Οι επαναληπτικές πανελλαδικές των γενικών ηλικίων θα αρχίσουν τη Δευτέρα στις 11 του Ιούνιου και θα ολοκληρωθούν την Τετάρτη στις 20 του ίδιου μήνα, ενώ οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων θα αρχίσουν την Παρασκευή στις 15 Ιουνίου και θα ολοκληρωθούν την Κυριακή 24. Την Παρασκευή 15 Ιουνίου και τη Δευτέρα 18 δεν θα διεξαχθούν ενδοσχολικές εξετάσεις. Την πρώτη από τις δύο νίκες που χρειάζεται για να πάρει την τρίτη θέση που οδηγεί στο Champions League της επόμενης χρονιάς, σημείωσε ο El Manoch. Η ομάδα του νησιού μας επικράτησε χθες 11-8 του Παναθηναϊκού στο Ιωνικό Κολυμβητήριο. Μια ανάσα από την νίκη έφτασε ο Ατρόμητος, που αν και προηγήθηκε 2-0, τελικά δεν κατάφερε να πάρει τους τρεις πολύτιμους βαθμούς της νίκης. Όλα αυτά χθες στο Δημοτικό Στάδιο Χίου με αντίπαλο τον Πανελευσυνιακό, που του πήρε την μπουκιά μέσα από το στόμα, ισοφαρίζοντας σε 2-2. Ο Ατρόμητος όμως έχει τη δυνατότητα να παλέψει για την άνοδο. Στη βαθμολογία προηγείται ο Πέλο Πασκιάτου, που νίκησε πολύ δύσκολα 1-0 τη Σάμο στην έδρα του. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε για σήμερα η ενημέρωσή σας από το Ιπολίτης. Να είστε καλά, καλό σας απόγευμα.